Και ξεκινάμε, είμαστε Grand Finals. Losers μεριά Τζέστερο Κόκμαν. Winners Key και SP1. Να δούμε τώρα ποιος θα πάρει το πρώτο τουρνουά στα doubles για την season 2020 του Greek Smash League. Ξεκινάμε, βλέπουμε στα ανοιχτή πίστα από Pokemon Stadium 2. Έχουμε προσωπικές μονομαχίες τώρα, SP1 με Τζέστερο και Κόκμαν με Key. Αλλάξαν τώρα τα ζευγάρια. Έλα από το Τζέστερο το Pokemon Fight. Βλέπουμε it's not super effective against Ivysaur. Greninja δυσκολεύεται. Ωραίο ο dash attack, πάει για τον κεραυνό. Κόβει τον κεραυνό με τον down arrow SP1. Πολύ ωραίο το punish εκεί από τον Pokemon. Περίμενα να τελειώσει το spell. Ευθείαν σε fair. Αρκετή σε αρκετά μειονεκτική θέση ο Hero. Κάνει το zoom, επιστρέφει. Τον dash attack. Πάει για το συμπέκτη του βέβαια. Πάει για το down smash, δεν τα φέρνει. Κατευθείαν εκεί όμως τιμωρεί με ένα πολύ ωραίο up smash τον Greninja. Παίρνει το πρώτο στόχο που κοινή ομάδα. Αλλά είναι κοντά τα ποσοστά από ένα μεγάλο heal από τον Bookman. Το flamethrower του Charizard. Ωραίος ο SP1, κάνει ένα SD και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Και εδώ στα ίσα βασικά η μπλή ομάδα είναι μπροστά. Ο Kogman κρατάει χαμηλά τα ποσοστά του, ειδικά με το μεγάλο χείλ που του δώσε η Key, το Charizard. Απέρπιε στην πλατφόρμα, κατεβαίνει μόνο το μπακέρ εκεί ο Kogman. Magnet για Stalin. Αθεί και με το Fair να κρατήσει το Edgeguard τον Hero. Ωραίο το Forward Team, κρατήσει απ' έξω. Φαίνεται ότι επιστρέφει με ένα πολύ καλό recovery. Για το Snooze. Προσβίωση με down air εκεί, θα μείνει κανένα πανής. Φαίνεται βέβαια κράτησε το συμπαίκτη ασφαλή επίπεδα η Κατερίνα. Τώρα δεν είδα ακριβώς πως σκοτώθηκε ο Hero. Κατεβαίνει με τη μία. Τα invisibility frames κάνει ένα πολύ ωραίο forward smash. Ωραία εκεί με ένα fair ο Kogman. Το Charizard που επιστρέφει με flare glitch. Πολύ ψηλό ποστό Charizard. Ωραίο το dash attack. Πολύ καλό παιχνίδι για τον Kogman. Έχει κάνει αρκετή ζημιά. Ίδιο Charizard σε πολύ ψηλά ποσοστά. Θα προσέχει εκεί πέρα λίγο το rage ο Greninja. Dash attack και όμως τον χτύπησε το friendly kill ο Hero. Ναι. Τα τελευταία στόκ του κοινή ομάδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι από την μπλε. Και έκανε ένα καμικάζι τελειώνοντας το στόκ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Key τώρα. Έμεινε μόνο η Ελένη. Ο Κωνσταντίνος μας άφησε χρόνους. Το σπίτι στην Κηφισιά μάλλον θα το πάρει η Ελένη. Το νέο κλασικό. Το σπίτι των προγόνων, αν δεν έχετε πιάσει ακόμα το meme του Κωνσταντίνου και Ελένης της Κατερίνας του Πορτουβάν. Ωου, πολύ δυνατό το smash. Παίρνει και το στόκ από τον Greninja. Ο Squirtle προσπαθεί να παίρνει τα trade, αν και δεν τον πολύ συμφέρουνε. Το Kogman, κατευθείαν ένα smash, δεν πεθαίνει ο Squirtle. Ήδη στο 96%, αλλάζει σε Ivysaur. Ένα σημάς στο Θεό, αρκετά δυσκολεύει η Κατερίνα από την αλήθεια. Κατευθείαν το up smash. Τρέχει run up smash ο Kogman. Ευνηδιαστική τακτική η οποία δούλεψε. Πρώτο match μπλε ομάδα. Να δούμε αν θα γίνει το upset. Θα διαλέξω την πίστα. Team Battle. Hero Pokemon Trainer. Greninja.
Είναι στο δεύτερο μάτι δυνατά, βλέπουμε τώρα εδώ. Αρκετά μεγάλο ποσοστό στην πλέον ομάδα. Πίεση κυρίως πάνω στην Κι, αλλά πολύ ωραίο το άψ μας. Σκοτώνει τον Νέσμα στην πλατφόρμα, αλλά παίρνει το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο το στόχ του της Κι, ο Τζέστερος. Κάπως αμφίροπας, τώρα παίρνει και το στόχ του SP1, με ένα πολύ ωραίο φέρ στη γωνία. Μέντος Battlefield. Αν και δεν βλέπουμε αρκετές φορές το συγκεκριμένο background, είναι πολύ distracting. Πολύ ωραίο εκεί πέρα. Και σκοτώνει κατά λάθος τον το συμπαίκτη του Κόκμαν. Συνηθισμένο φαινόμενο θα λέγαμε. Διορθώνει εδώ πέρα όμως το λάθος του, παίρνοντας το στόχο της Κατερίνας. Συνεχίζει όμως να χτυπάει και να βάζει damage στο συμπαίκτη του. Εκεί χρειάζεται μια ψηλοβοήθεια ο Τζέστερος. Τονία, ειδικά τώρα που έχει βάλει και το side. Ωραίο το άψμα, δεν σκοτώνει όμως. Ωραία βοήθεια από τον Βουκμαν. Κάνει ένα heal, προλαβαίνει. Το σκοτώνει όμως τον backer τώρα. Ίσα τα stock, αλλά αρκετά μεγάλο το ποσοστό της κόκκινης ομάδας. Πιέζεται τώρα Greninja εκεί. Ωραίο εκεί το... Ήταν ένα συνεννοημένη κίνηση, αλλά βγήκε πολύ ωραίο το συνδυασμό. PK Fire σε side B του Greninja. Συνεχίζει και χαλάει το μάνα του Hero. Είναι σε χαμηλά ποσοστά τώρα και σκοτώνει ο Greninja με ένα πολύ ωραίο smash πάνω στην πλατφόρμα. Το βγαίνει απροετοίμαστο. Ανεβάζει όμως και υψηλά επικίνδυνα το ποσοστό ζημιά της Κατερίνας. Και όμως σκότωσε τον Τζάριζαρ κατά λάθος ο συμπαίχτης. Να δούμε αν τώρα θα πάρει και δεύτερη νίκη. Πολύ ωραίο το ρόλ. Κατευθείαν με το καραφρίζου. Και όμως σκοτώνει τώρα με το forward dash attack. Πιέζει τώρα Greninja, ειδικά τώρα που έχει χαμηλό ποσοστό. Προσπαθεί να βάλει όσο να δω περισσότερο damage στο hero. Ωραίο το PK Fire combo, αλλά δεν βγήκε ωραίο το mind game στο τέλος. Ού, τον πρόλαβε! Παραλίγο είπε εκεί πέρα. Να γίνει το λάθος. Το περίμενε στο ρόλο ο Τζέστερος. Τον έχει σκοτώσει όμως. Ζουμ, επιστρέφει κατευθείαν πάνω στην πίστα. Το backthrow όμως δεν συγχωρεί εκεί στη γωνία. Και η δεύτερη νίκη, να δούμε αν θα γίνει το upset. Να δούμε αν θα γίνει το upset και το reset. Μηδέν-2 λοιπόν. Άλλη μία νίκη ο Τζέστερος με τον Κόκμαν. Θα κάνουν το reset. Ο παίχτης λέει ότι φαίνεται καλύτερη η ομάδα του Τζέστερου. Βλέπουμε όμως την αλλαγή σε Snake. Μάλλον θέλει να σοβαρευτεί λίγο περισσότερο ο SP1. Αρκετά μεγάλη πίστα. Τώρα θα δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα, θα γίνει ένας ψιλοπανικός. Ειδικά με την εκρηκτική ύλη που κουβαλάει ο Snake μέσα στην πίστα. Το PK Thunder 2 μπορεί να μην βρήκε το Snake, βρήκε όμως τον Ivysaur.
Ωραίοτατο το signal του Κόκμαν. Προσπαθεί να κρατήσει σε απόσταση. Το PK Fire τιμωρεί εκεί πέρα τον Ivysaur. Αρκετά υψηλό το ποσοστό του Ivysaur. Snake πάει για τον Nikita. Κάνει ένα καλό χείλ εκεί ο Κόκμαν με τον Nikita. Κρατάει σε απόσταση. PK Fire χτυπάει πάλι τον Snake. Προσπαθεί να επιστρέψει την πίστα. Forward throw, πολύ ωραίο για το edgeguard. Το back throw, σπέρνει το stock της Κατερίνας. Ωραίο το up air, 120, τώρα πρέπει να σκοτώσουν οπωσδήποτε το snake. Είναι σε kill percent. Περίμενε εκεί πέρα πολύ έξυπνα ο Τζέστερος. Αποσανατόλισε τον... με το forward tilt όμως του παίρνει το stock τελικά. Λύτωσε το up tilt εκεί πέρα που περίμενε με τον down throw. Πολύ κακή επιστροφή του Κόκμαν. Τυχίζει το stock. Δύο stock πίσω η μπλε ομάδα. Και όσο πάει ανεβαίνει και το... Τώρα είναι full rage ο Snake. Πρέπει να υπάρξει αρκετή προσοχή. Όσο καθυστερούν να βγάλουν το Snake από την πίτα, τόσο περισσότερο damage θα φτώνε. Εδώ νοιάζουν τα trade των Snake. Κατευθείαν αυτοί C4 για να γλιτώσει το άψιμα του τέσσερου. Δεν πεθαίνει. Πρέπει, πολύ ωραίο το Thunder Kill εκεί πέρα από τον Cockman. Αλλά έχουν βάλει ήδη αρκετό damage στη μπλε ομάδα κόκκινη. Ρώτα ups μας. Έχουν πάρει το κέντρο της πίτας. Πάντα το κερδίσει πίσω η μπλε ομάδα. Ρώτα fair, αλλά το C4 τόνει πάλι τον Snake. Προσπαθεί να πάρει αρκετό damage μέσα τον Drake. Μπράβο, 6. Απρόσεκτος για άλλη μια φορά, Cockman. Κατευθείαν το conditioning για να πέσει πάνω στην πλατφόρμα με directional air dodge και να τιμωρήσει με το αυτή. Παίρνει το stock. Αλλά και εκεί βρίσκεται στο τελευταίο της stock. Μαζί με την κλειό ομάδα. Κάσανε το Seed και... Ωραίο το PK Thunder, χτυπάει την Κατερίνα. Ωραίο το Down Smash, πιάνει το roll, παίρνει το stock. Να δούμε όμως τώρα γυρίζει το πράγμα. Αφού πήρε το stock της Κατερίνα, είναι ήδη σε ψηλό στο Snake. Πρέπει να επικεντρώσει τα πυρά τους. Το Snake άμα θέλει να πάρουν την νίκη. Θα ένας βραχνάς για να παίρνει αρκετό damage, γιατί κάνει αρκετό damage στα attacks του Snake. Να δούμε αν θα γίνει το reset. Το πρόλαβε το back air εκεί, θα φαινόταν εδώ το τέλος Snake. Πιέζεται εκεί πέρα λίγο Greninja. Τέλος. Ωραία. Να δούμε τώρα υψηλά τα ποσοστά. Ωραίο. Ένα flimsy combo έβαλε κάπως ο damage εκεί. Να μην πέφτει πάνω στα smash ο Cockman. Εκεί όμως τώρα να δούμε πως θα αντιδράσει. Μόνη της βέβαια. Ο Ivysaur όμως κάνει αρκετό damage στους δύο. Άμα βγάλει τουλάχιστον ένα από τους δύο έχει την ευκαιρία να το γυρίσει. Κατά την άποψή μου πολύ ωραία. Πήγε να βγάλει τον Ness. Θα δούμε Charizard όμως. Πολύ κακό, κακή επιλογή να αλλάξει Charizard και γίνεται το reset. 3-0 reset match. Βλέπουμε τώρα true finals. Βλέπουμε το reset. Πολύ ωραίο match, στρατηγικό. Ήταν η καλύτερη επιλογή να βγάλουν το Snake. Οπότε έμεινε λίγο μόνη της η Κατερίνα, έκανε το στρατηγικό λάθος να αλλάξει σε Charizard. Και εκεί πέρα πιέστηκε πάρα πολύ με τα PK Fire του Ness και ολοκλήρωσε το με ένα πολύ καλό smash ο Τζέστερος. Three, two, one.
Και αλλαγή σε Παλουτένα από την Κατερίνα, οπότε βλέπουμε... Μια αλλαγή στο ζευγάρι. Προσπαθεί να πιέσει η Παλουτένα τον Γκρενίτζα, μια επόμενη ροή από ο Νέρ. Ωραίο το πάνης με σμάς από τον Τζέστερο και ωραία και τιμωρία κατευθείαν με Νέρ από τον Νες. Βλέπουμε ότι στην εργασία του Κόκμαν με του Τζέστερου έχει ανεβεί αρκετά επίπεδα όσο προχωράνε οι αγώνες μεταξύ του. Πάρα πολύ καλό το... Κατευθείαν Νέρ η Παλουτένα προσπαθεί να πιάσει τα landing. Κατευθείαν το Fair! Back throw Fair από τον... Νέικ. Πήρε το πρώτο stock του match. Ήδη έχει αρχίσει και ανεβαίνει το ποσοστό επικίνδυνα της μπλε ομάδας. Κάνοντας και ήδη ένα stock και σε υψηλό ποσοστό Snake και να μην μπορούν να τον βγάλουν έξω ακόμα. Πολύ ωραίο το up smash, κατευθείαν χτύπησε το Cypher. Έμεινε εκεί πέρα το PK Thunder, αλλά κάνει το πρώτο stock τώρα για Cookman. Ένα στόκ συνεχίσει και είναι πίσω η μπλε ομάδα. Τρελό λάθος όλα τον Sony εκεί πέρα ο... Δεν τα κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Φοβερό λάθος εκεί πέρα από τον Κόκμαν. Τυχίζει άλλο ένα στόκ της ομάδας του. Υπάρχει το Τζέστρο και άλλη μια φορά με το... Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και τα friendly kills από πλευρά της κόκκινης ομάδας. Το up tilt σκοτώνει την Παλουτένα. Πολύ κακή συνεργασία εκεί πέρα. Κατευθείαν στο up smash, κάνει shield penetrate. Να δούμε όμως τώρα το ποσοστό του Τζέστερου. Πρέπει να το έχει φτιάξει από την ομάδα. Κατόν 61, πολύ ωραίο το recovery. Πάει για τον Νικήτα, χτυπάει εκεί πέρα κυραυνούς και Νικήτα μαζί. Το πάρει σε forward tilt, ακόμα ζει, ζούσε ο Τζέστερος. Πήρε όμως τώρα το stock και ο Κόφμαν. Παθεί να καλέσει, αλλά είναι ήδη σε πολύ ψηλό ποσοστό και όμως τον προλαβαίνει στο roll. Στο get up roll έμεινε μόνο στον Greninja τώρα, να δούμε. Δύσκολα τα πράγματα, να αντιμετωπίσει Snake και Παλουτένα μαζί. Πάει για το landing, δεν βλέπω να πιέζεται όμως από το Snake. Προσπαθώ να τον κρατήσω σε απόσταση. Όσο πάει και μικρή είναι το shield της Παλουτένα, την πίεση του Greninja. Μάλλον έβαλε ένα C4 πάνω του ο Snake, προσπάθησε να κάνει... Να το! Προσπάθησε να κάνει το trap βάζοντας το C4 πάνω του και να το μεταφέρει στον Greninja. Και όμως έχασε ένα stock, τώρα όμως κατευθείαν τον προλαβαίνει. Το confirm, το down throw σε upper, up tilt, συγγνώμη. Ένα 0. Να δούμε, αλλάξανε κάπως λίγο εδώ τα πράγματα, ανέβηκε το level. Pokémon Stadium 2. Ωραίο το Gimp. Αρχή ο Greninja. Δεν το πρόσεξε καθόλου εκεί καλά η Παλουτένα. Κλασικό game plan. Πολύ ωραίο το forward smash εκεί πέρα από τον Greninja. Παίρνει, έχει πάρει ήδη δύο stock μόνος του. Super Saiyan instinct ο Greninja σε αυτό το match, έτσι όπως έχει ξεκινήσει. Παθεί να του κάνει ένα frame trap με το up smash εκεί ο Snake, αλλά τα καταφέρει να γυρίσει ο Greninja.
Ωραίο το spot dot στον air. Ωραία και η αντιμετώπιση του Κόκμαν. Είδε πριν πως θα πούθηκε ο Τζέστερος, περιμένοντας πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Δεν προσέχει η κόκκινη ομάδα αυτό μεταξύ τους τυπήματα. Είναι και πολύ δυνατοί και οι δύο χαρακτήρες. Το Νικίτα, ωραία, πήρε το χείλ ο Κόκμαν. Παίζει λίγο πιο κεφαλικά σε αυτό το παιχνίδι. Πάει για το PK Thunder 2, τον περίμενε όμως εκεί παλουτένα για το dash attack, το παίρνει το πρώτο stock. Ωραίο reaction από την Κατερίνα. Τώρα έχει χωριστεί η πίστα σε δύο κομμάτια. Jesteros vs Snake. Και προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο καθένας το matchup μόνος του. Πολύ έξυπνο το cancel του Nikita. Πάρα πολύ έξυπνο παίρνοντας το stock. Αλλά κατευθείαν απαντάει ο Jesteros. Με ένα fair με το που κατεβαίνει κάτω την πίστα. Παίρνοντας το stock του Snake. Δύο ολόκληρα στόχο μπροστά την ομάδα. Αποδείχθηκε derby τα συγκεκριμένα teams στο τελικό. Ωραίος ο Τζέστερος πιέζει πάρα πολύ τον Snake. Το fair χτυπάει τον Κόκμαν, αλλά ανταπατάει και αυτός με ένα backer. Το up smash όμως παλουτέ να τον πιάνει εξαπίνης. Δεν το περίμενε. Ήδη όμως είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά ζημιάς της κόκκινης ομάδας, αλλά παίρνουν και αυτή τη stock, είναι ίσα αυτή τη στιγμή τα stock. Αλλά τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά για την πλέον ομάδα. Να δούμε τώρα πως θα την δράση. Ωραίο το Nair μπαίνει μέσα, αλλά τιμωρεί ο Τζέστερος. Ups μας το πουθενά από τον κατευθείαν. Και όμως το πιάσε back throw σε fair. Άμα δεν προσέξει εκεί πέρα, ο Τζέστερος έμεινε μόνος του. Τραγικό το λάθος του Κόκμαν. Πιστεύω όμως το έχει, μπορεί να το γυρίσει. Δηλαδή είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά του καθένα. Ένα καλό πάνις χρειάζεται. Και όμως το κατάφερε και το γύρισε η κόκκινη ομάδα. Ακούμε το αλάτι του Κόκμαν. Ένα κακό option, είδατε ότι μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Πραγματικά, δηλαδή από ένα grab σε down smash πάνω στην πλατφόρμα, εξολόθρευσε τον Greninja. Το ποσοστό του ήταν ήδη πολύ χαμηλό. Ξανά το ίδιο stage. Να δούμε αν θα γίνει το reverse 3-0 όπως είχε στο προηγούμενο match. Έχει η μπλε ομάδα καύσιμα ακόμα ή ξέμεινε. Για να δούμε. Ωραίο το back throw. Σκοτώνει το κρέν. Θα κάνει το C4, ναι, θα επιστρέψει. Αλλά η τιμωρία του στοιχίζει πάρα πολύ η επιστροφή σε damage του Snake. Ακόμα στον αέρα. Πάει για το back throw. Κακή επιλογή εκεί ο Ness. Δεν έπρεπε να χαλάσει και να κάνει ένα στελάρι το back throw. PK Fire, προσπαθεί να κάνει Lander η Κατερίνα με το Explosive Flame. Και όμως εδώ τον κατέστρεψε και στην κυριολεξία εκεί το θόλωσε το μυαλό του Κόκμαν. Από τα Explosive Flame κατευθείαν σε Nikita, ήταν too much. Πολύ ωραίο το προηγούμενο μάτς. Θα δούμε τώρα ο Τζέστερος κατευθείαν, αντί να πάει να τιμωρήσει με ένα σμάσο, ο Κόκμαν του ρίχνει PK Fire. Ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ πάλι, ανέβασε. Έξυπνη εκεί το fair, δεν σκοτώνει όμως το Snake. Κατευθείαν σε Nair, πιέζει. Όχι, δεν έπρεπε να βγει εκεί πέρα για το Edgeguard.
Ωραίος. In the heat of the moment, απειλή δεν σκότωσε τον Greninja. Πολύ καλό DI. Ωραίο για το take από το Snake. Ωου, τι σκότωσε όμως το C4. Το C4 είχε τοποθετηθεί πάνω του. Έγινε αλλαγή, δεν το πρόσεξε ο Greninja. Κάνει πολύ ωραία traps ο SP1 με το προσθέτω στο C4 πάνω στο χαρακτήρα του, ειδικά και με από ένα throw, ειδικά μέσα σε Clippers, πρέπει να τα προσέχουν αυτά τα traps των Snake. Πιο... ωραίο το φέρει, σκοτώνει. Πιο τζιχάτ μέθοδος, δεν μπορούσα να βάλει να πούμε η Nintendo μέσα στο παιχνίδι με το Snake. Καμικάζει τεχνικές. Ωραίο το PK Fire, πάει για το Forward Smash. Λιτώνει όμως ο Snake, πολύ ωραίο DI μέσα από τα PK Fire. Ου, κι όμως πετυχαίνει τον Greninja! Πήγαινε για την Παλουτένα και πέτυχε τον Greninja, χάνοντας και το stock στην πορεία. Δεν πρόλαβε να χτυπήσει το Cypher, αλλά διαβάζει το roll. Παίρνει το... Έχασε όμως και ο... Και ο Jester στο stock από την Παλουτένα. Even το game. Τελευταίο tournament match για την πλήρη ομάδα, άμα δεν κερδίσει αυτό. Θα βλέπουμε γίνονται βιαστικές επιθέσεις, προσπαθώντας να γεμίσουν η μία ομάδα ντάμα στην άλλη. Ό,τι κάτσει δηλαδή. Κόκμαν βιάζεται. Λάθος πάνης. Κατευθείαν το αυτή και παίρνει το stop του Κόκμαν. Ωραίο το φερ, πρέπει να... Ωραίος! Πάρα πολύ ωραίος! Πέρασε το C4 στην Παλουτένα, δεν το περίμενε μάλλον εκεί ο Snake. Πιέζει. Εκεί ένα Shuriken χρειαζόταν από την αλήθεια, όχι αυτή η διαδικασία να περάσει κατά το Snake, αλλά μπορούσε να το κάνει για να πάρει καλύτερα το stage control. Πιέζει με wall of grenades εκεί πέρα ο... Snake, αλλά ο Greninja έχει τα τσαπαντήσεις. Ωραίο και το πάρει κατευθείαν, όχι! Το empty jump σε up tilt και το παίρνει το reverse 3-0. Συγχαρητήρια στον SP1 και στην Key. Κρίσιμα λάθη από Kokman στέρισαν τη νίκη στην μπλε ομάδα. Δεν πειράζει την επόμενη φορά. Τέλος της πρώτης αγωνιστικής των doubles.